Επιστρέψατε από την πρώτη φορά στο Παρίσι μέχρι να ξαναφύγετε, έτσι που ήταν το 1956. Αυτά τα 4-5 χρόνια. 4-5 χρόνια κάνει τα εξής. Όταν γύρισα στο Παρίσι, γύρισα με την πρόθεση να κάνω μια δουλειά, μια προσπάθεια που να φέρει την τέχνη κοντά στο κοινό ή το κοινό κοντά στην τέχνη, όπως θες το λες. Και έκανε απόπειρες για να μαζευτούν άνθρωποι από όλες τις περιοχές τέχνης, να κάνουμε μια ένα είδος ομάδας, ένωσης, ξέρω, σωματείου, το οποίο θα κάνουμε δραστηριότητες σε όλους τους τομείς, τη μουσική, αρχιτεκτονική, πλαστικές τέχνες, λογοτεχνία κτλ. Αυτό ήταν λίγο φιλόδοξο και στα χρόνια εκείνη εκεί που ήταν οι πολιτικές συνθήκες πάρα πολύ αρνητικές, χρειαζόντουσαν πολλές εγκρίσεις από πολλές αστυνομίες και υπουργεία κτλ. Για να κάνει κανείς ένα σωματείο. Σκοντάψαμε σε αυτή τη διαδικασία της νομιμοποίησης και αυτό το σχήμα το μεγάλο του φιλόδοξου το παρατήσαμε. Αργότερα κάνει πάλι. Με ποιους? Διάφορους. Ο αυτός ήταν ο Κατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Κουνάρης κυρίως. Από το αρχιτεκτονική ήταν ο Λιάπης, ο Σιαπίδης, ο Κανιάρης, ο Κωνσταντής, στη Ζωγραφική, ο Σαλαφιανός, η γυναίκα του Σαλαφιανού. Τη στιγμή δεν θυμάμαι ασφαλώς, ήταν αρκετή πάντως. Ήταν αρκετά μεγάλος πληθυσμός που είχε συσπηρωθεί, μάλλον που είχε αναμειχθεί κατά κύριο χρόνο, σαν να το φεύγανε και τα λοιπά, κάναμε διάφορες συνελεύσεις. Και πώς συναντιόσαστε? Σε αίθουσες, ας πούμε, τότε πηγαίνουμε καμιά φορά στη σχολή του Σταυράκου. Μάλιστα. Εκεί πέρα, όταν ήμασταν πολύ πληθείς, μαζευόμαστε. Αλλιώς, στο σπίτι μου ή αλλού, δεν θυμάμαι ακριβώς τους τόπους που μαζευόμαστε, αλλά μεγάλες συγκεντρώσεις γίνονταν εκεί πέρα, στο Γιατράκο, στο Σταυράκο. Και αυτό λοιπόν δεν τελεσφόρησε, αλλά στη συνέχεια επιχείρησα να κάνω κάτι πιο στενό. Μίλησα με τον Θοδωράκη, φτιάξαμε ένα κατσαντικό. Ο Θοδωράκης ξεκίνησε τότε, από τότε την δραστηριότητά του με την μουσική για τον κόσμο. Ίσως από εκεί, αυτό είναι το ένα αυτό, δεν ξέρω, το υποθέτω. Τελικά και αυτό δεν τελεσφόρησε. Κάναμε τελικά μια στενότερη προσπάθεια, η οποία πέρασε στην ομάδα τέχνης Α, που ήταν μόνο εικαστική καλλιτέχνη μέσα και άνθρωποι που είχαν σχέση με θεωρητική με την τέχνη. Αυτό κράτησε από το 1961 μέχρι το 1967. Κάναμε εκδηλώσεις στις συνοικίες, σε επαρχικές πόλεις, κάναμε συζητήσεις στο κοινό, είχαμε μέσα στο χώρο της έκθεσης πανό με κείμενα πάνω στην σημειωτική, στη σημειολογία της τέχνης. Μιλάγαμε για τον τόνο, το χρώμα, τη μορφή, το σχήμα κτλ. Δίναμε ενδείξεις στον θεατή που είχε ενδιαφέρον να μάθει πώς γίνεται η πρόσληψη του έργου για το πώς συγκροτείται, πώς λειτουργεί η γλώσσα των εισαγωγικών της τέχνης. Για να δείξουμε ότι δεν είναι μέχρι το θέμα το οποίο αποτελεί το κλειδί για την αναζήτηση σημασία του έργου, αλλά τα μορφικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν το έργο. Και αυτά ήταν το χρώμα, η γραμμή, το σχήμα, ο τόνος, το κάτσε, η φύση.